Από την προηγούμενη εκπομπή, η ΑΕΚ που ετοιμάζεται, είναι στην τελική ευθεία για το αυριανό παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και η οποία πρέπει να βγει στον δρόμο. Ναι. Συγγνώμη. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και τα λοιπά, έτσι. Είχε πρωινή. Ολοκληρώθηκε, είχε προγραμματισμένο γεύμα, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει, αν είχε ξεκινήσει, αν ξεκινάει. Είναι στο about αυτή τη στιγμή μιλάμε. Γιατί είχε την καλή προπόνηση ομάδα, θα γινόταν το γεύμα των παιχτών, προκειμένου να χωρίσουν για το Αγρίνιο μετά. Τώρα αν έχουν ξεκινήσει οι διάλειμμες του καθοδόν, ξέρω εγώ, που είναι ξέρεις λεπτομέρεια. Ναι, ναι. Τι βλέπεις για τις απουσίες και τους διαθέσιμους. Σημαντικό είναι ότι προπονήθηκε κανονικά ο Σιμάνσκι και χθες και σήμερα και είναι στην αποστολή, όπως γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και πρέπει να δούμε αν ταξιδεύει στο Αγρίνιο και ο Πινέδα μέσα στην διάρκεια της ημέρας, το γνωρίζουμε. Ναι, ναι, γιατί είναι ένας σημαντικός, πολύ κομβικός παίκτης, απουσίαζε στο τελευταίο παιχνίδι, στο μάτς με τον Άγιαξ. Ναι, είναι σημαντικός, σίγουρα είναι ο κορυφαίος, ξέρετε, μην ξεχνάμε, της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Βέβαια, ναι, ναι. Εννοείται. Εγούμενης εννοώ. Και νομίζω θα θέλει σίγουρα να έχει διαθέσιμο προπονητής. Ναι, βέβαια, όλοι προπονητές θέλουν να έχουν παίκτη διαθέσιμο, γιατί παίζει και περισσότερο από μια θέση. Ακριβώς. Είναι ένας πάρα πολύ ικανός παίκτης με το να κουβαλάει και να μεταφέρει την πίεση στο αντίπαλο τρίτο. Μπορεί να παίζει ένας εναντίον ενός, να παίξει κάθετα, να φτάρει, για να μην θέλουν, είναι απαραίτητος. Είναι πιο ακριβώς παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος σε επίπεδο μεταγραφής. Μην ξεχνάμε ότι άκουσα πάνω σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Προφανέστατα λοιπόν. Και είναι και το παιδί που λατρεύει ο Πινέδα σε επίπεδο συνεργασίας τόσα χρόνια, έτσι. Άρα σίγουρα μία παραπάνω θα τους ήθελα να είδα. Έτσι, έτσι. Σε όλα να μας διαθέσουν. Πριν σε ρωτήσω για τα υπόλοιπα αγωνιστικά, θέλω να σταθούμε αν συμφωνείς και εσείς στις δηλώσεις που έκανε ο Ματής Αλμέδα στην Κοσμοτέ TV. Ναι, μα δεν έχει σημασία και ουσία να πούμε μετά για τα αγωνιστικά. Θα δούμε μετά. Βέβαια. Αυτό θα το δούμε μέχρι το βράδυ. Πιο μεγάλη σημασία έχουν αυτά που είπε. Και νομίζω ότι είπε τα πράγματα όπως έχουν, χωρίς φανφάρες, χωρίς υπερβολές. Αυτά που καταλαβαίνουμε οι πάντες, ότι είναι άδικη αυτή η απόφαση. Ακριβώς. Είχαμε ένα μάτς, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ. Παραμονές είχαμε άνθρωπο παδό της ομάδας μας που σκοτώθηκε. Και όλα συνέχισαν κανονικά. Δεν σκοτώθηκε. Που δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε. Ναι. Με την ανοχή της συγκεκριμένης κυβέρνησης και της ελληνικής αστυνομίας. Και με την εγκληματική αμέλεια. Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Όχι, είναι απόλυτα σωστά. Σε κάθε σημείο η αναφορά του Ματίας Αλμέιδα είναι σωστή. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της απόφασης της κυβέρνησης. Περιμένουν οι οικογένειες, όπως είπε, και άνθρωποι να χαρούν για να διασκεδάσουν τους Σαββατοκύριακο. Δεν γίνεται να τιμωρήσει αυτούς. Αλλά είμαστε σε μια χώρα η οποία ούτως ή άλλως ό,τι και να γίνεται απλά κλείνουμε. Έχουμε δυστύχημα σε τρένο, κλείνουμε τους γράγγες για 2 μήνες μέχρι να το ξεχάσουν. Έχουμε πρόβλημα και πλημμυρίζουμε όταν βρέχει, μη κλεγόμαστε όταν έχει ζέστες, κλείνουμε απλά τη λουνατική οδό. Ναι. Κλείνουμε τους δρόμους για τις ποτιές. Κλείνουμε γενικά, δεν λύνουμε στην Ελλάδα. Κλείνουμε. Και προσωρινά. Και προσωρινά. Μα κοίταξε, προσωρινά πρέπει να είναι έως καθόλου. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα η κυβέρνηση, θα μου πεις πίσω το σκεφτεί από δάφτους, τους άριστους που λένε κιόλας. Θα μπορούσε πολύ εύκολα η κυβέρνηση να πει ότι θα κλείσουμε 2 μήνες τα πέταλα όλων των οργανωμένων, αφού θεωρούν ότι δεν είναι φαινόμενο κοινωνικό, αλλά οπαδικό και προέρχεται από το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είπαμε. Από τους οργανωμένους δηλαδή. Γιατί δεν κλείσαν 2 μήνες τα πέταλα και κλείνουν όλα τα γήπεδα. Τι φταίνει οι επαρχιακές ομάδες, αν θες να τα βάλεις μόνο με τους 4, ας πούμε 5. Ναι. Δεν υπάρχει καμία λογική στις αποφάσεις, στις σκέψεις, στον τρόπο λειτουργίας. Δεν υπήρχε ποτέ, η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι τώρα μόνο. Αλλά δεν υπάρχει και τώρα και δεν τους ρωτάνε. Πάντα στο ίδιο θεατές είμαστε, καμία λύση, ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Τίποτα, μηδέν. Ακριβώς. Και δεν μιλάνε και με αυτούς που πρέπει για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Ναι. Δηλαδή μιλάνε μεταξύ τους αυτοί που τα έκαναν όπως τα έκαναν. Φτιάξτε τους ανθρώπους, ο παράγοντες, από τον αθλητισμό, από τις ίδιες ομάδες, από το παδικό κομμάτι. Κάνει μια ουσιαστική συζήτηση. Δες πού είναι το πρόβλημα. Και λύστο. Ξαναλέω, θα μπορούσε πολύ εύκολα μέσα σε ένα θέμα να κλείνουν, να μην το κλείσουν τα πρωταθλήματα τότε. Τα γήπεδα, τίποτα. Κλείνουν τα τέτοια, τα πέταλα. Αν και εφόσον γίνεται δεύτερο κομμάτι που έχουν πάει σε άλλη θύρα, για παράδειγμα, γιατί και αυτό θα σου πει άλλο, ναι, θα φύγω μετά, θα πάνε δίπλα. Ναι, επειδή δεν θα το έχει έτσι απλά, θα κάνει διαρκεία όλο το γήπεδο. Αλλά και έτσι να γίνει, θα τιμωρείται η έδρα μετά. 2 μάτς. Ναι. Για όλα υπάρχουν λύσεις πάντως. Και για το αθλητικό και για το ποινικό.
φαντάζομαι, δεν θα κλείσει ο δρόμος και γενικότερα η περιοχή του Γκίζη αύριο, επειδή χτες πληροφόρησαν ανθρώπους που ήταν πάει για να πάνε. Γιατί εκεί μιλάμε και για άλλη βία, έτσι. Και αυτό κοινωνικό φαινόμενο. Δεν κλείνουν οι δρόμοι. Ούτε για όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε βία σχολική, σε πάρκα, σε από εδώ, σε από εκεί. Κλείνουμε δρόμους σε σχολεία, σε πάρκα. Δεν είναι. Είναι απαράδεκτη η απόφαση. Είναι άδικη. Και θα έπρεπε να έχει ήδη συζητηθεί το γεγονός να αλλάξει. Αλλά είπαμε, δεν κάνει άνθρωποι για τίποτα. Πάμε παρακάτω. Να πω για την αποστολή μια γυναίκα, γιατί βγήκε. Ο Αθανασιάδης και ο Θεοχάρης στα τέρμα, θυμίζω ότι ο Στάνκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για την τραυματίας. Μουκουντή Μοχαμάντι, Ρότα, Βίντα, Μίντογλου, Χατζησαφή, Σιντιμπέ, ο Σιμάνσκι, ο Γιόνσον, ο Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος, ο Γαλανόπουλος, ο Λαμαράνα που παίρνει ο κόουτς μαζί, για την προετοιμασία, Πινέδα δεν υπάρχει, Γκαρσία, Φανφέρτ, Τσούμπερ, Ελίασον και Ζήνη. Οι παίχτες από το βλέπω το Άμραμπατ υπάρχει. Οπότε είναι και ο Σιμάνσκι μέσα, από ό,τι βλέπω ότι απόλυτα θα βγάλαμε εκεί, γιατί καταλαβαίνεις και εγώ πρέπει να μιλάω κιόλας και δεν μπορώ να τα δω με κάθε λεπτομέρεια. Αραούχο, όπως αναμένουμε έξω, Στάνκοβιτς όπως αναμένουμε έξω, Άμραμπατ έξω, θα μάθουμε και θα μιλήσω με τον κόσμο σχετικά. Στάνκοβιτς έξω. Ναι, ναι, ναι. Και ο Γκατσίνοβιτς που θα παίξει λογικά στο αριστερό άκρο της επιθέσεως. Μορυμένος ήταν, να θυμίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα για να μην παίξει. Οπότε, ναι. Νομίζω ότι είσαι μέσα, δεν έχουμε κάτι από την αποστολή με διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Όχι, ναι, όχι. Ναι, ναι. Είναι ότι όχι, δεν. Μάλιστα. Εγώ θα διαβάσω αυτό το κομμάτι της δήλωσης του Αλμέιδα που αφορά το ποδόσφαιρο. Το να παίζει ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο είναι σαν να παίζει στην πλατεία με έναν φίλο σου. Το ποδόσφαιρο είναι με κόσμο, το ποδόσφαιρο είναι θέαμα, το ποδόσφαιρο είναι τέχνη. Τα λέει και ένας προπονητής που προέρχεται από την Αργεντινή και ξέρει καλά το ποδόσφαιρο από μέσα. Το έχει δουλέψει, το έχει ζήσει, έχει πρωταγωνιστήσει. Και έχουμε μεγάλη σημασία τα λεγόμενα του Αλμέιδα και μπορούμε να πούμε ότι γενικώς οι προπονητές ήταν απέναντι. Σε αυτό το μέτρο της κυβέρνησης για το κλείσιμο των γηπέδων μέχρι το Φεβρουάριο. Γενικώς όμως όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ήταν απέναντι. Κοίταξε, ξαναλέω, έχει γίνει κάτι που είναι πολύ χοντρό και εννοείται ότι κανείς δεν επικροτεί τη βία. Επαναλαμβάνω, είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη και στους αστυνομικούς, είναι στην επίθεση των αστυνομικών, όπως ήταν απαράδεκτη και η κλιματική αμέλεια που έδειξαν οι αστυνομικοί για τον Μιχάλη και πέτρεψαν Κροάτες με φίλους τους Έλληνες να κάνουν αυτό που έκαναν στη Νέα Φιλαδέλφεια, να περάσουν από 13 σημεία τσεκαρίσματος και να φτάσουν να μην όχλουν και να γίνει όλο αυτό. Από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο δεν θέλει τίποτα. Ούτε απλώς άνθρωπος θέλει να δει το ποδόσφαιρο και το αγαπάει και το έχει στηρίξει και το έχει δείξει. Τώρα τιμωρείς μια ομάδα όπως η Νέα, η οποία για παράδειγμα λέω έτσι και ο Πάκου το έχει μπορεί να πει, εγώ απλά είμαι στο ρεπορτάζ γιατί να έκανα φέρομαι, να μην παρεξηγηθώ. Η οποία έχει περάσει όλο αυτό φέτος χωρίς να γίνει το παραμικρό, διότι φαντάζομαι ότι λαμβάνεται κανείς τη σημασία του να έχει ο παδός στο κεφάλι του ότι με εγκληματική αμέλεια της αστυνομίας χάθηκε ένας συνάνθρωπός του και φίλος του και αδερφός του στην Κυρκίδα, έτσι. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Έτσι, ναι. Δεν προέκυψε το παραμικρό πρόβλημα για καμία αστυνομική δύναμη που ήρθε στην Νέα Φιλαδελφία όλο αυτό το διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Απαιτήθηκε να μην ανάβουν καπνογόν για την υγεία των παιχτών, για να μην έχουν πρόβλημα τιμωρίας και για να έχουν ανάψει φέτος μόνο με τη Μασέη. Και αυτό γιατί φτιάξε ένα κορεό το οποίο ήθελε να αναδείξει την αδελφοποίηση. Και στο τέλος της ημέρας για αυτούς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω και των άλλων ομάδων, απλά εστιάζω εγώ στην ΑΕΚ, τους λες δεν πάει να τα κάνατε όλα όπως έπρεπε. Τιμωρία κι εσείς. Ναι, έτσι. Όλα τα σουβαλιάζουμε. Είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν. Θες να τιμωρήσεις, τιμωρήσεις τον Ολυμπιακό. Αν είναι για δεύτερο με τον Βόλο, δεν πρέπει μην το τιμωρήσεις. Έγινε αυτό που έγινε, συνέλαβε στον υπεύθυνο. Από ό,τι βλέπω η ελληνική αστυνομία και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με τον Μιχάλη δεν έγινε ποτέ αυτό και δεν συμβαίνει αυτό. Άφησε. Δεν άφησε ούτε μέρα να περάσει και τον ένοχο της φωτοβολίδας και τους καθοδηγητές και όλο το τι θα το πιάσει σε λίγο τον μπαχαλάκι του Ολυμπιακού, οπότε δεν καταλαβαίνω το όλο το υπόλοιπο που αποσκοπεί. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω. Γιώργο, θα σας αφήσω, τα είπαμε όμορφα και ωραία. Καλή συνέχεια. Πάμε για το...